είμαστε κυρίες και κύριοι, έχουμε επιστρέψει με τον Άγιο Νικάνορο, με βλέπετε δίπλα μου. Θα σας πω σε λίγο γιατί, αφού σας πω το διαγωνισμό μας, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, έχει ξεκινήσει σήμερα και αφορά σε αυτά τα 7 προϊόντα της Ειρήνης Καρακοντή. Της Avon τα προϊόντα είναι προσφοράς της Ειρήνης Καρακοντή, της ανεξάρτητης αντιπροσώπου της εταιρείας. Δηλώνεται συμμετοχή στο τηλέφωνο, το Facebook και το email της εκπομπής. Θα βλέπετε και καθόλου τη διάρκεια της συζήτησής μας στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Με τον Δημήτρη Παναγιώτου θα συνομιλήσω. Είναι ξυλογλύπτης. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτου. Καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χρόνια πολλά. Υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ τώρα θα ξεκινήσω με αυτά που έχω δίπλα μου, αν μπορείς να τα δείχνεις Μανώλη. Γιατί πέραν του ότι είναι μια τέχνη γενικά πάρα πολύ δύσκολη, να ξεκινήσω από αυτό εδώ το έργο σας που έχω δίπλα μου. Που είναι ο Ιησούς Χριστός με όλους τους μαθητές του, αν δεν απατώ, με καλά τα λέω. Συν τον Άγγελο Κυρίου με το Άγιο Δισκοπότηρο. Αυτό το έργο σας, θα μου πείτε μετά πώς ξεκινήσατε και τα λοιπά, αλλά επειδή εγώ έχω θαμπωθεί τώρα με αυτό που βλέπω, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Θέλετε να μου πείτε πόσο δύσκολο είναι κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο? Είναι γεγονός ότι η δυσκολία κατ' εμέ δεν μετριέται πλέον με τον χρόνο. Η δυσκολία μετριέται με την αγάπη και το βάθος ψυχής. Οπότε θα βάλουμε σε δεύτερη μοίρα τον χρόνο το πότε έγινε και πώς έγινε. Εάν δεν υπάρχει αγάπη και βάθος ψυχής, είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν πρόκειται, εκτός ότι θα το δούμε ολοκληρωμένο ποτέ, ούτε καν θα τα αρχίσουμε. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι ξύλου, έτσι, ένας κορμός, υποθέτω. Όχι, είναι ακριβώς όπως το λέτε, ένας ολόκληρος κορμός, ναι, τον οποίο τον επεξεργάστηκα και έκανα μέσα από τον κορμό, δημιούργησα την άμπελο. Και ανάμεσα στα κλαδιά και στα φύλλα και τα φύλλα τον κάθε Απόστολο του Κυρίου μας. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Εγώ προσωπικά έτσι που τα ακούω τώρα και μόνο δυσκολεύτηκα. Σας πήρε χρόνο, τώρα μην μου πείτε μου πήρε 6 μήνες ή 5 μέρες, αλλά παίρνει χρόνο, δεν είναι μια διαδικασία που κάθομαι και ζωγραφίζω. Ο χρόνος και αυτός, αγαπητοί μου, είναι τόσο όμορφος. Το μάκρος του χρόνου που πολλές φορές εύχομαι να μακραίνει ο χρόνος να αποτελέσω κάποιο έργο μου. Είναι τόσο όμορφος αυτός ο χρόνος. Σας αρέσει τόσο πολύ, ε? Έτσι. Πόσα χρόνια ασχολείστε με την ξυλογλυπτική? Εδώ είναι το παράξενο, ότι στα γεράματα ξεκίνησα, απότομα ξαφνικά, μετά τα 45 μου. Και πώς σας ήρθε, πώς ξεκινήσατε αυτή την ώρα? Το πρόβλημά μου το μεγάλο, ότι ξαφνικά μέχρι τα 40 μου λέγατε Δημήτρη, κάνει έναν κύκλο ή ζωγράφεις ένα περιστέρι, θα σε έλεγα δεν είναι δυνατό, με δουλεύετε. Με δόθηκε εκείνη το χρονικό διάστημα, σε εκείνη την ηλικία μου, κάποιος χρόνος ελεύθερος. Λόγω του ότι οι πιέσεις που δεχόμαστε σαν κοινωνικό σύνολο και το βάρος είναι μεγάλο χρόνος, πάντα λίγος, ειδικά σε μια πολυτεχνική οικογένεια. Mm-hmm. Σε ένα πραγματικό όμως. Δεδομένη τη στιγμή, σε κάποια στιγμή μου φέρε μια από τις κόρες μου μια εικόνα της Παναγίας σε μέρη και σε κερί. Και βλέποντας αυτό το έργο, είπα: θα προσπαθήσω κάτι να κάνω. Κλείστηκα σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού μου. Μου νομίζω ότι έχω κανένα επταφύγιο. Δωμάτια που είπα. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από κάποιους μήνες εργασίας, που βγάζοντας το έργο, ο μπαμπάς βέβαια λέγανε τα παιδιά κάτι έπαθε. Η κυρία Τασούλα κάτι έγινε με τον άντρα μου. Αλλά βλέποντας το αποτέλεσμα και λέγοντας με ότι δεν το έκανες εσύ, ήταν η καλύτερη απάντηση που μπορούσα να πάρω. Δηλαδή, τι μάθατε μόνο σας την τέχνη? Έτσι. Και ξεκινήσετε με εργαλεία, ας πούμε, πήγατε μια μέρα και είπατε θα αγοράσω εργαλεία. Όχι, και με πρωτόγονα εργαλεία τα οποία τα είχα κατασκευάσει ο ίδιος μου μάλιστα. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή η ουσία ήταν με ένα παλιό κατσαβίδι το οποίο το έκανα ξηράφι και έκοβε. Κάπως έτσι ήταν τα πρώτα μου εργαλεία. Φτιάχνετε μόνο εικόνες ή και άλλου είδους αντικείμενα? Όχι, μόνο εικόνες, mm-hmm, αποκλειστικά. Βέβαια έχω βγάλει και έργα από την αρχαιότητα και έργα που διακοσμούν και το Μουσείο της Ιαννής σε μάρμαρο. Mm. Δουλεύω και το μάρμαρο και το ξύλο. Γιατί προσανατολίζετε προς τις εικόνες, αλήθεια? Ούτε, δεν υπάρχει. Υπάρχει πιο ομορφιά. Έτσι σας βγαίνει. Η χαρά της ζωής, όχι μόνο βγαίνει, είναι η χαρά μου, η αναπνοή μου πλέον. Έχει γίνει βίωμα μου η εικόνα πλέον. Δεν μπορώ να αποχωριστώ κάποιο έργο, να φανταστώ ότι είναι αυτό μου, θα κάνω κάποιο έργο. Δεν είναι δυνατόν. Θέλετε να μας πείτε τώρα και για αυτά τα δύο που έχουμε δίπλα με τον Άγιο Νικάνορα, τι ακριβώς είναι αυτό που εγώ που δεν γνωρίζω, δεν έχω ιδέα τι είναι. Είναι ο προστάτης μας. Ναι. Μας προστάτευε, μας προστάτεψε στον σεισμό και μας προστατεύει. Για φανταστείτε τώρα, μείνουμε χωρίς την ευλογία του Αγίου μας, τον τοπικό μας τον Άγιο.
Για φανταστείτε, γι' αυτό και έκανα το τόλμα, αν προσέξατε τα έργα μου στην Άμπελο εκεί, είναι όλα δουλεμένα με την πυρογραφία, δεν είναι χρώματα, δηλαδή με τη φωτιά όλο να ξέρετε. Α, σε αυτό εδώ που βλέπουμε. Ναι, βέβαια. Ναι. Χρησιμοποιώ μέχρι τις ακτίνες του ηλίου με μεγεθυντικό φακό για να δώσω το κάσμα που πρέπει να δώσω στο πρόσωπο, παράδειγμα. Σοβαρά μιλάτε. Ε, βεβαίως. Για να έχουμε αυτό το θεμητό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά τα μάθατε μόνο σα. Ναι. Μου, όχι, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Συγγνώμη που ρωτάω. Αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι, ναι. Μανώλη, αν μπορείς να δείξεις τώρα, δεν ξέρω. Θα το γυρίσω λίγο. Εδώ έχει λεπτομέρειες τα δάχτυλα, τις ρόγες από τα σταφυλάκια. Για κοιτάξτε το κάτω του φύλλου. Πώς μπορούμε να το γυρίσουμε. Εδώ. Γι' αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση που το έχετε κάνει μόνος σας. Καταπληκτικά είναι. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Χρειάζεται ταλέντο, η δημιουργία σε ξύλο ή είναι μια τέχνη που μαθαίνετε ίσως. Όχι, έχω κατασταράξει πλέον, ούτε ταλέντο, ούτε κάτι το ιδιαίτερο. Μην τρελαθούμε. Θέλει 5 απλά πραγματάκια. Δηλαδή. Πανέμορφα. Προσευχή, επιμονή, υπομονή, αγάπη και τέχνη. Είναι 5 κρίκοι αλληλένδετοι που είναι τόσο πανέμορφοι μαζί τους και τόσο ισχυροί, που η τέχνη πλέον προοδεύει μόνη της. Θεωρείτε ότι κάποιος πρέπει να πιστεύει στο Θεό για να κάνει τέτοιου είδους έργα, γιατί δεν είναι έργα, είναι εικόνες στην ουσία, είναι αντικείμενα, μπορούμε να το πούμε έτσι, που εκφράζουν την πίστη μας. Θα ήμουν άδικος απέναντι στον Κύριο μας, θα έλεγα κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν, η απάντησή σας είναι δεν μπορώ να την καλύψω. Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλο και πού αναζητείτε τα υλικά για να φτιάξετε τα έργα σας? Χρησιμοποιώ μόνο ξύλο και συγκεκριμένο ξύλο. Είναι το ξύλο της Φλαμουριάς. Mm-hmm. Είναι ξύλο που το βρίσκω στο εμπόριο, επεξεργασμένο. Είναι εισαγωγής, έρχεται από την Σερβία. Και το μάρμαρο, το τοπικό το δικό μας, το τρανοβάλλω το μάρμαρο που έχω δουλέψει σε λευκό, έχω κάνει τον Άγιο Δημήτρη, ένα πανέμορφο έργο. Και βασικά μόνο τη Φλαμουριά μπορώ να σας πω, και τα τελευταίο καιρό βέβαια ήρθε και ο Βενιαμίν, ο Κωνσταντίνος στην παρέα μου στο εργαστήριο, γίναμε τώρα πολλοί, γίναμε δύο. ξεκίνησε και λόγω των καταστάσεων, ξέρετε, εμείς οι καλλιτέχνες πλέον υποφέρουμε. Ζούμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο νεαρός πάντα, είπαμε, 100 χρόνια λεπτό, καθένα τα λεπουδάκι, δεν γίνεται αλλιώς. να μπει πλέον στη διαδικασία να δουλεύει με τα μέταλλα, τα πουκάμισα του Κυρίου μας, των Αγίων μας, και ξυλόγλυπτο το πρόσωπο. Ώστε να προσεγγίσει πιο εύκολα το αγοραστικό κοινό. Mm-hmm. Αυτή είναι η βασική σας ενασχόληση, η ξυλογλυπτική? Ναι, αυτή είναι η στιγμή. Με αυτό ζείτε, αυτό θέλω να πω. Ναι. Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θέλετε να περάσετε με αυτά τα έργα σας, κάτι που θέλετε να σηματοδοτήσετε ίσως, γιατί μου λέτε ότι είναι η βασική σας ενασχόληση. Ναι, μόνο μηνύματα. Και νομίζω ότι οποιαδήποτε ώρα και στιγμή προσεγγίσουμε από τα έργα μου την οποιαδήποτε μέρα, της ημέρας, την ώρα ή της νυχτός, θα είμαι σίγουρος ότι θα δούμε το μήνυμα της εικόνας. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Και αν θέλετε μπορεί κάποια στιγμή να το κάνουμε και ανάλυση. Αλήθεια σας λέω, αλλά θέλει πολύ χρόνο. Ας πούμε, τώρα θα κάνω πάλι μια ερώτηση. Για να κάνετε εδώ τον Άγιο Νικάνορο, αυτό εδώ το ξυλόγλυπτο στο οποίο μου αναφερθήκατε πριν, είπατε, ξυπνήσετε μία ωραία, αμφιβάλλω, μία ωραία πρωί, εκεί πέτα θα κάνω τον Άγιο Νικάνορο, δεν νομίζω. Όχι, ο δεσμός με τον Άγιο Νικάνορο, ο δεσμός μου είναι και πολύχρονος. Ο δεσμός που έχουμε τον Άγιο Νικάνορο και επισκέπτομαι το μοναστήριο του, και αυτή τη στιγμή είμαι στο συνωνιστικό της Επιτροπής, ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε την αερογέφυρα από την Ελλάδα στον Άγιο Νικάνορα. Δεν είναι τυχαίο ότι φιλοτεχνώ πολύ τακτικά τον Άγιο Νικάνορα, αλήθεια σας λέω. Και ευλογή και ερώτησή σας. Μπορεί κάποιος κατά παραγγελία, ας πούμε, να κάνετε κάτι. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να θέλω, ξέρω εγώ, την Μαγία Αναστασία, π.χ. Αναστασία Γάρ. Κάνετε τέτοιου είδους ή ότι έργα ή ότι υπάρχει, μπορείτε να αγοράσετε? Η Αγία Αναστασία η Φαρμακολήπτρια. Mm-hmm. Ευλογημένο όνομα, το έχουμε στο σπίτι μου τρεις. Τη γυναίκα μου και τη γονή μου. Ναι. Τη γιαγιά.
Τα έργα που έχω αυτή τη στιγμή είναι έργα εκθεσιακά και είναι έργα, τα πρωτόγνωρα μου έργα, τα οποία έχει γίνει έχω γίνει απόλυτα σαφή στο γιο μου ότι είναι η διαθήκη μου. Mm-hmm. Δεν πουλάει τίποτα από αυτά. Έτσι, οποιοδήποτε θερήσει, όσο είμαστε ζωή και γεροί, μπορούμε κάλλιστα να καθίσουμε και να φιλοτεχνήσουμε έργα, έργο. Αλλά από αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι η διαθήκη μου που αφήνω προς το γιο μου. Δεν πουλούνται αυτά τα έργα. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι κάποια πράγματα που δεν έχει λόγο ο χρόνος το πότε έγινε το έργο. Έχει σημασία το πώς έγινε και το γιατί. Το πνευματικό δέσιμο με το έργο. Το πνευματικό. Πού μπορεί κάποιος να σας βρει και να σας ζητήσει να κάνετε κάποια εικόνα ή κάποιο ξυλόγλυπτο για εκείνον? Έχω τη μεγάλη χαρά και ευλογία να έχω γεννηθεί στη Λιγερή Κοζάνη. Ναι. Είναι ένας τόπος κατά με ευλογημένος. Και από εκεί πάνω και ανάσα. Μα είναι ευλογημένος. Εκεί ήρθαν οι παππούδες μου από τη Μικρά Ασία κυνηγημένοι και εδρεωθήκανε, δημιουργηθήκανε. Είναι ευλογημένος. Και θα με βρούμε στη Λιγερή εκεί. Έχετε το εργαστήρι σας λοιπόν εκεί. Εκεί. Θα μου πείτε και για την έκθεση που κάνετε το Δεκέμβριο στο Λαογραφικό Μουσείο. Ήταν μια πανέμορφη έκθεση. Χρήστο, αν μπορούμε να βλέπουμε και πλάνα στο βίντεο αυτό. Μπράβο, ευχαριστώ. Ναι. Καλά τα βρήκαμε νομίζω. Είναι πλάνα από την έκθεση. Για πείτε μου γι' αυτό. Εδώ είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να με φιλοξενήσει το Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης, ο κύριος Πολυνίκης, αξιαγάπητος και φίλος μου και χρόνια σου πολλά, Πολυνίκη. Και να παρουσιάσουμε τα έργα μου, τα τελευταία έργα. Είχα γύρω στα 4 χρόνια να κάνω έκθεση. Τα τελευταία έργα στους φίλους μου, στην Κοζάνη πλέον. Χάρηκα γιατί αυτά που εισέπραξα από τους φίλους μου ήταν λόγια αγάπης. Ήταν λόγια αγάπης. Πώς νιώσατε? Πανέμορφα, ευτυχισμένος, όπως και τώρα τη μεγάλη εβδομάδα που ήταν πανέμορφη, που αισθάνθηκα τόσο όμορφα πριν ανάσα στο κυρίο μας. Την ίδια χαρά είχα και τότε, μπορώ να πω. Το τελευταίο έργο που δώσατε ποιο ήταν? Ναι, ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη. Μάλιστα. Υπάρχει η πιθανότητα να έρθουν άνθρωποι, παιδιά, δεν ξέρω που τους αρέσει, να μαθητεύσουν δίπλα σας, να τους μάθετε 5 πράγματα από αυτά που εσείς έχετε κατακτήσει με την εμπειρία σας τόσα χρόνια? Ευτυχώς, εκτός την φιλοξενία που διαθέτω προσωπικά εγώ και τον κόσμο που έρχεται και αρκετά παιδάκια ήρθαν κατά το παρελθόν και έρχονται στο εργαστήριο, είχα τη μεγάλη τιμή και χαρά από την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Φτάκα, από το νέο έτος να διδάξω την ξυλογλυπτική διαμέση του Δήμου Κοζάνης. Α, πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Στα τα προγράμματα αυτά που τρέχει ο Δήμος. Ναι, ναι. Μάλιστα, πότε ξεκινάτε? Α, δεν ξέρω, μου είπε στο νέο έτος τώρα, πότε θα με ειδοποιήσουν, πιστεύω. Εντάξει, ο νου που υποθέτω ότι θα γίνει και αυτό. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Οπότε θα έχουν την ευκαιρία τα παιδιά που του κινεί το ενδιαφέρον αυτή τη τέχνη. Υπάρχει, να μου πείτε κλείνοντας, κάποιο έργο, κάτι, κάποια εικόνα, κάποιο ξυλόγλυπτο, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, που έχετε σκεφτεί να κάνετε, αλλά δεν το τολμήσατε ή περιμένετε κάτι, ή δεν ξέρω, δεν έχετε, το έχει πιάσει τα χέρια σας? Ξέρετε ότι περίμενα την ερώτησή σας. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, είναι γεγονός ότι πλέον η αντιγραφή δεν με χεπίζει. Και τώρα τελευταία, χαίρε τη Σέβα στο Δακρύον η Ελευθέρωση, το ψάραμε όλοι μαζί. Τώρα προσπαθώ να σκιτσάρω την κυρία μας να δίνει ευλογία στην Εύα. Δεν είστε η κυρία μας και ελευθερώθηκε μια διά. Και κάπως έτσι τώρα, από τη μεγάλη χαίρε της Εύα των Δακρύων η Ελευθέρωση, και προσπαθώ να σκιτσάρω τώρα να είναι η κυρία μας σε δέηση και να είναι γονεπετήσει η Εύα απέναντι στην κυρία μας. Α, μάλιστα. Αλλά είναι τόσο δύσκολο το έργο, επειδή το έχω πιάσει τώρα πάνω σε αυτό που φοβάμαι πλέον. Ναι, το πιάσα. Πώς, ήδη το αποτέλεσμα να το βγάλουμε. Πρέπει να το σκιτσάρουμε, να το βγάλουμε, να το φανταστούμε πώς θα έρθει. Τι όμορφα. Τι όμορφα. Αυτή η διαδικασία νομίζω είναι που σας γεμίζει. Αυτό ακριβώς. Παράδειγμα, είχα σκιτσάρει την κυρία μας και από κάτω στα πόδια της έβαζα την Άβυσσο. Και εγώ είχα κρεμαστεί από τα ρούχα της εκεί πιασμένος. Όμορφα έτσι. Και εκεί την ώρα εκεί που ήμουν, ένα και ο γιος μου λέει: τι γίνεται, πατέρα? Λέω: να, εδώ, βάλε με και εμένα μου να σε κάνω το παντελόνι και σένα. Τι όμορφα. Είναι κάποια έργα βέβαια που τα φαντάζομαι, που τα δουλεύουμε και κάποια που έχω δουλέψει τέτοια έργα μου. Αλλά τώρα προς το παρόν αυτά τα δύο. Ωραία, εύχομαι να τα τελειώσετε και να τα διαμορφώσετε όπως εσείς σκέφτεστε και θέλετε και ονειρεύεστε και στοχεύετε. Τα παιδιά σας θέλει να ασχοληθούν, να καταπιαστούν με αυτή την τέχνη, γιατί τέχνη. Η τέχνη είναι λίγο δύσκολη ερώτηση. Είναι δύσκολη ο χαρακτηρισμός. Το τέχνη πλέον
Είναι κάτι αυτό που δεν με γεμίζει. Αυτό τώρα συγγνώμη, εγώ που βλέπω είναι τέχνη. Εκτός όλων των άλλων που μας είπατε, είναι και μία τέχνη. Ας το δεχτούμε. Ας μείνουμε ότι στην ορμητικότητα που διαθέτει ο νεαρός ο Βενιαμίν ο Κωνσταντίνος, είναι ο τελευταίος της παρέας από τα τέσσερα παιδιά που έχω. Και ήρθε με πολύ δύναμη, με δύναμη έτσι που παλικαρίσα και αυτό και με ανεβάζει άλλωστε. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε πρώτα απ' όλα κάνει μια τέλεια παρέα οι δυο μας στο εργαστήριο. Αυτό είναι ότι καλύτερο νομίζω εκτός όλων των άλλων, ε. Έτσι. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Αυτή μου την εικόνα την έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνος, μου είπατε. Ναι, είναι δικιά του η πατέντα, είπαμε 100 χρόνια λοιπόν, 101 τα λεπουδάκια. Εξαιρετικά, μπράβο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είστε καλά, να και εσείς και η οικογένειά σας να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε, που νομίζω ότι σας γεμίζει πάρα πολύ. Και εδώ θα είμαστε να βλέπουμε έργα σας και εκθέσεις σας. Να είστε καλά από μέρη μου. Και να περάσετε καλά και ευλογημένα τα υπόλοιπα. Καλά. Και σας ευχαριστώ τίποτα άλλο. Και εγώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Πέμπτη, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά. Μέχρι τότε να είστε καλά κι εσείς. Καλό απόγευμα.